Ο Μύρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης. Ραψοδία Δέλτα. Ερμηνεία Ρένη Πιτακή. Σκηνοθετική επιμέλεια Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ζωντανή ηχογράφηση από την αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου στις 11 Νοεμβρίου 2010. Περίληψη προηγουμένου. Στην τρίτη ραψοδία, Τρώες και Αχαιοί κάνουν μια συμφωνία. Ο πόλεμος να κριθεί με τη μονομαχία του Μενέλαου και του Πάρη. Όποιος νικήσει θα πάρει την Ελένη, όλα της τα καλά και ο πόλεμος τελειώνει. Κάνουν θυσίες, δίνουν όρκους. Η μονομαχία αρχίζει. Αλλά την κρίσιμη στιγμή που ο Μενέλαος έχει στριμώξει για τα καλά τον Πάρη, η προστάτης του η Αφροδίτη τον αρπάζει από το πεδίο της μάχης, τον σώζει και τον μεταφέρει στον άκτορο της Τρίας. Η νίκη λοιπόν ανήκει στο Μενέλαο και στους Αργίους. Στη ραψοδία που θα σας διαβάσω θα δούμε πώς τα μαγείρεψαν οι θεοί και τι απέγινε με αυτούς τους όρκους. Τότε οι θεοί, πλάι στο Δία καθισμένοι, είχαν συναθρηστεί στο χρυσοπέδιλο παλάτι και ανάμεσά τους η σεβάσμια ήδη κερνούσε νέκταρ. Οπότε εκείνη με χρυσή κούπα στο χέρι ένας τον άλλο χαιρετούσε, προσιλωμένη με το βλέμμα τους στην Τρία, όπου απότομα ο Κρονίδης πήρε την ήρα να πειράζει με λόγια περιπεκτικά, προκλητικά μιλώντας. Δύο θεές του παραστέκονται του Μενελάου, η Αργία Ήρα και η Αθηνά απ' την Αλαλκομένη, και μόλον τούτο αυτές χαλαρωμένες, κοιτάζοντας από μακριά, το ρίξαν εδώ στο γλέντι. Ενώ η χαμογελαστή Αφροδίτη, στο πλάι πάντα του καλού της, ξέρει το θάνατό του να αποδιώχνει. Απόδειξη, τον έσωσε και τώρα, μόλο που είδε αυτός τον χάρο με τα μάτια του. Η νίκη, ωστόσο, ανήκει στο γενναίο Μενέλαο. Και είναι δικό μας χρέος να σκεφτούμε το πώς το πράγμα αυτό θα βρει ένα τέλος. Ή θα σηκώσουμε λοιπόν ξανά τον άγριο πόλεμο και την ολέθρια μάχη, ή τη φιλότητα θα βάλουμε ένα μέσα στους δύο. Αν όλοι σας το δεύτερο αγαπάτε και αν σας αρέσει περισσότερο, τότε βασιλική και ανέπαφη θα μείνει του Πριάμου η πόλη. Και την αργή της Ελένη δική του πάλι ο Μενέλαος θα πάρει. Ακούγοντες, σιγομουρμούρισαν η Αθηνά και η Ήρα. Κάθονταν πλάι-πλάι και είχαν στο νου τους το χαλασμό της Τρίας. Η Αθηνά από μέρους της δεν άνοιξε το στόμα της, δεν είπε λέξη. Με τον πατέρα της τον Δία χολωμένη και άγρια θυμωμένη. Της Ήρας όμως ο θυμός ξεχύλισε και ξέσπασε. Κρονίδη τρομερέ, τι λόγος βγήκε από το στόμα σου? Το πας αλήθεια να ακυρώσεις? Ατέλεστο τον κόπο μου να αφήσεις? Τόσον υδρότα που έχισα καταπονώντας τα άλογα τότε που μάζευα στρατό, τον χαλασμό στον Πρίαμο να φέρω και στους γιους του. Κάντο αν το θες. Να ξέρεις όμως δεν θα συμφωνήσουν οι υπόλοιποι θεοί. Φούντωσε ο Δίας που τα σύννεφα συνάζει και αποκρίθηκε. Δαιμονική, τόσο λοιπόν ο Πρίαμος και του Πρίαμου ήγες έχουν ευλάψει, που λύσαξες να το χαλάσεις το καλοτυχισμένο ήλιο. Αν ίσως και γινόταν περνώντας πύλες και μεγάλα τείχη, όμο να φας τον Πρίαμο, τους γιους του, όλους μαζί τους Τρώες, τότε μπορεί να μέρωνε η χολή σου. Κάνε όπως θες. Σκέψου ωστόσο μήπως η κόντρα αυτή γίνει στο μέλλον αφορμή εσύ και εγώ, οι δυο μας, να βρεθούμε αντίπαλοι. Έχω και κάτι άλλο να σου πω, βάλ το καλά στο νου σου. Αν κάποια μέρα πάρω απόφαση κι εγώ, αν άλλη πόλη επιθυμήσω να χαλάσω, όποια τυχόν θελήσω, όπου δικοί σου φίλοι κατοικούν, τότε μη μου σταθείς εμπόδιο στον θυμό μου. Άσε με να το κάνω. Αφού κι εγώ, έστω με τη μισή μου θέληση, σου δίνω τώρα άδεια.
Να ξέρεις όμως, από όσες πόλεις βρίσκονται κάτω από τον ίδιο ήλιο και ουρανό και κατοικούνται από θνητούς αυτής της γης, άλλοι δεν έχω τόσο στην καρδιά μου όσο αγαπώ το ήλιο, το τιμημένο κάστρο του αγαθού Πριάμου τον λαό, τον Πρίαμο. Γιατί ποτέ δεν έλειψε τέλεια θυσία στο βωμό μου, σπονδές και κνήσα, προσφορές που μας ανήκουν. Ανταποκρίθηκε στα λόγια του Ήρα με τα μεγάλα μάτια. Εντάξει, τρεις οι πόλεις που πιο πολύ και εγώ αγαπώ. Η Σπάρτη, το Άργος, η ευρύχωρη Μυκήνη. Μπορείς λοιπόν να τις χαλάσεις. Και τις τρεις. Αν κάποια μέρα η καρδιά σου τις μισήσει. Εγώ δεν πρόκειται να αντισταθώ, το θέλημά σου να αρνηθώ. Εξάλλου και αν αρνιόμουν, πες πως δεν σ' άφηνα να τις χαλάσεις. Στο χέρι μου δεν είναι να το κάνω, αφού είσαι εσύ πολύ πιο δυνατός. Όμως και ο μόχθος ο δικός μου δεν πρέπει να χαραμιστεί. Είμαι θεά κι εγώ, από την ίδια ρίζα, τη δική σου, από όλες πιο αξιοσέβαστη. Και μένα με σπήρε ο πανούργος Κρόνος, πρωτεύει η φύτρα μου, αλλά και λογαριάζομαι ομόκληνη γυναίκα σου, που είσαι εσύ ο πρώτος όλων των αθανάτων. Λοιπόν, λέω να τα βρούμε τώρα μεταξύ μας, υποχωρώντας. Σε σένα εγώ, εσύ σε μένα. Οπότε οι άλλοι αθάνατοι θεοί θα ακολουθήσουν το παράδειγμά μας. Την εντολή σου ωστόσο δώσε στην Αθηνά να κατεβεί εκεί που μάχονται οι αχαιοί και οι Τρώες, πειράζοντας τους Τρώες. Πρώτοι αυτοί τους όρκους να πατήσουν που τους ορκίστηκαν με τους περήφανους αργίτες. Ακούγοντας την πρόταση, την αποδέχτηκε ο Δίας, πατέρας θνητών και αθανάτων. Και ευθύς στην Αθηνά γυρίζοντας, της είπε λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Τρέξε όσο γρήγορα μπορείς, κατέβα στο στρατόπεδο, σε Τρώες και αχαιούς τους Τρώες πειράζοντας. Πρώτοι αυτοί τους όρκους να πατήσουν που ορκίστηκαν με τους περήφανους αργίτες. Με αυτά τα λόγια, ο ύπατος Θεός την Αθηνά παρακινεί να κάνει το δικό της. Και εκείνη, αφήνοντας του Ολύμπου τις κορφές, πηδώντας, βρέθηκε με μιας στον κάμπο. Πώς ένα πεφταστέρι ο Δίας στέλνει, γιος του πανούργου Κρόνου, λαμπρό σημάδι για τους ναυτικούς ή για πολλούς πολεμιστές, σκορπώντας γύρω του σπίθες αμέτρητες. Παρόμοια η Αθηνά Παλάδα, χυμώντας, πήδηξε στη γη και μεταξύ τους βρέθηκε. Οπότε όλους, Τρώες υπόδαμους και ασπιδοφόρους αχαιούς, τους συνεπήρε θάμβος βλέποντας. Και έτσι ο καθένας μίλεγε, κοιτάζοντας το διπλανό του. Ή πάλι πόλεμος κακός μας μέλεται και άγρια μάχη, ή συμφιλίωση ορίζει ο Δίας μεταξύ μας, εγγυητής εκείνος ανθρώπων και πολεμών. Και ενώ παρόμοια λόγια Τρώες και Αχαιοί έλεγαν μεταξύ τους, η Αθηνά στον όμιλο των Τρώων χώθηκε, παίρνοντας αντρική μορφή, μοιάζοντας με το γιο του Αντίνορα Λαόδοκο, γενναίο μαχητή, ψάχνοντας τον ισόθεο Πάνδαρο. Πού θα τον βρει? Τον βρήκε. Εκεί να στέκει, τον αψεγάδιαστο και δυνατό γιο του Λυκάωνα, και γύρω του ασπιδοφόροι σε πυκνή παράταξη, πολεμιστές που έφτασαν μαζί του από τις ζωές του Εσύπου. Στάθηκε πλάι του η θεά και τον προσφώνησε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Γε του Λυκάωνα, έξοχε μαχητή, αν ήθελες το λόγο μου να ακούσεις. Αν έβρισκες το θάρρος να ρίξεις το Μενέλαο τη γρήγορη σαΐτα σου,
κερδίζοντας τιμή και δόξα ανάμεσα στους Τρώες όλους και προπαντός στο Βασιλόπουλο, τον Πάρη, γιατί ειδικά του πρώτα και καλύτερα δώρα σε περιμένουν βλέποντας τον Μενέλαο, τον γιο του Ατρέα, πολεμιστή δεινό, από το δικό σου βέλος δαμασμένο, νεκρό, επάνω στη φαρμακερή πυρά. Εμπρός, λοιπόν, σημάδεψε το ξέγοντα στο φιλοπόλεμο Μενέλαο και ευχήσου στο φωτοδότη Απόλλωνα τον ένδοξο τοξότη για χάρη του να σφάξεις αρνιά μονοχρονίτικα, τέλεια εκατόμβη, όταν γυρίσεις στην πατρίδα, στη Σιερή Ζέλεια, στην πόλη. Έτσι του μίλησε και γύρισε τον άμυαλό του νου. Ευθύς αυτός ξεγύμνωσε το τορνευτό του τόξο από κέρατα άγριου τράγου καμωμένο. Μια μέρα εκείνος τον σημάδεψε κάτω από το στήθος, την ώρα που ξεπρόβαλε στα βράχια, οπότε και τον πέτυχε στο στήθος. Ανάσκελος ο τράγος έπεσε πάνω στο βράχο. Κέρατα 16 παλάμες το καθένα φύτρωναν στο κεφάλι του. Αυτά συνάρμοσε δουλεύοντας τεχνίδης έμπειρος και αφού τα γυάλισε, τάδεσε με χρυσή κορώνη. Τότε το ακούμπησε στη γη, το λύγησε το τόξο περνώντας τη χορδή του και οι τιμημένοι εταίροι μπροστά κρατούσαν τις ασπίδες τους. Μήπως και πεταχτούν κάποιοι αιχαίοι γενναίοι προτού προλάβει να βρει το βέλος του, το γιο του Ατρέα, το φιλοπόλεμο Μενέλαο. Ανοίγοντας μετά το πόμα της φαρέτρας, πιάνει το χέρι του ανέγγιχτη σαΐτα, φτερωτή, όργανο μαύρου πόνου. Τέριαξε το πικρό της βέλος στη χορδή και ευχήθηκε στο φωτοδότη Απόλλωνα τοξότη ασυναγώνη στο θυσία τάζοντας αρνιά μονοχρονίτικα, τέλεια εκατόμβη μόλις γυρίσει στην πατρίδα του, στη Σιερή Ζέλεια, στην πόλη. Συνάμα, πιάνοντας μαζί χορδή και αγκίδια, ακούμπησε την κόρδα στο βυζί, τη σιδερένια αιχμή στο τόξο. Μετά, τεντώνοντας το γυριστό μεγάλο τόξο, στριγκλίζοντας αντίχησε η χορδή και έφυγε οξύβολο το βέλος, γυρεύοντας τον στόχο μες στο πλήθος. Όμως, Μενέλαε, δεν σε λησμόνησαν και σένα οι μάκαρες θεοί. Πρώτη ανάμεσα στους αθανάτους του Δία η κόρη, η θεά της Λίας, μπροστά σου στάθηκε και εμπόδισε τη μητερή Σαΐτα. Την έδιωξε από πάνω σου όπως μια μάνα διώχνει τη μύγα από το παιδί της, ξύπνο γλυκό δοσμένο. Έτσι και εκείνη, σπρώχνοντας, το βέλος έφερε εκεί που τα χρυσά θηλίκια να κρατούν τη ζώνη και ο θώρακας διπλός διπλώνει πάνω της. Πικρό εκείνο βρήκε την αρμοσμένη ζώνη, πέρασε ως πέρα τη στολισμένη ζώνη, χώθηκε ως μέσα στον πλουμισμένο θώρακα, φτάνοντας στο ζωνάρι. Κατάσαρκα το φόραγε, εμπόδιο στις βολές. Αυτό τον γλίτωσε, μόλο που τρύπησε κι αυτό η Σαΐτα, χαράζοντας το δέρμα ξόφαλτσα. Και αμέσως έτρεξε το αίμα, μαύρο, από την πληγή. Πώς μια γυναίκα από της Λιδίας ή της Καρίας στα μέρη αλικοβάφη με πορφύρα φίλντιση, να γίνει κάποτε του αλόγου χαλινάρι, προς ώρας όμως μένει εκείνο στο κελάρι. Πολλοί καβαλάριδες τώρα έγονται δικό τους, εκείνο όμως περιμένει κάποιον βασιλιά, στολίδι και καμάρι του, γι' αυτόν και τα λογό του. Όμοια, Μενέλαε, και σένα βάφει το αίμα πορφυρούς, τους όμορφους μυρούς, τις κνήμες, πιο κάτω ακόμη,
τα περίκαλα σφυρά σου. Πάγωσε βλέποντας ο Αγαμέμνον, ηγεμόνας του στρατού, μαύρο το αίμα να αναβλύζει από την πληγή. Πάγωσε και ο γενναίος Μενέλαος. Μόλις ωστόσο πήρε το μάτι του απ' έξω κρατημένα άγκιστρο και νευρί, ήλθε στον τόπο της ξανά η ψυχή του. Στο μεταξύ βαριά στενάζοντας, ο Αγαμέμνον του μιλούσε, το χέρι του κρατώντας, στέναζαν γύρω του και οι σύντροφοι. Αγαπημένε μου αδελφέ, φαίνεται πως ορκίστηκα το θάνατό σου, που μόνο σε άφησα μπροστά να βγεις, να πολεμήσεις με τους Τρώες. Και να που οι Τρώες τώρα σε σημάδεψαν, τους όρκους πέδωσαν καταπατώντας. Όμως δεν το πιστεύω μάταιοι να βγουν οι όρκοι, το αίμα των αμνών, οι άκρατες σπονδές, οι δεξιές μας χειραψίες. Και αν ο Ολύμπιος Δίας δεν συντελέσει αμέσως τη βουλή του, έστω και αργά, θα φτάσει η τιμωρία. Και τότε οι Τρώες θα πληρώσουν το κρίμα τους βαριά, παίζοντας το κεφάλι τους, μαζί τους γυναίκες και παιδιά. Γιατί καλά το βλέπω, το ξέρει ο νους, το αισθάνεται η ψυχή μου, θα έρθει μια μέρα. Έσετε ήμαρ, που η περήφανη Τρία θα πέσει, θα φανιστεί ο Πρίαμος και του βασιλικού Πριάμου λαός. Η ψίζυγος ο Ζεύς, του Κρόνου ο γιος, ένικος του Εθέρα, τη μαύρη αιγίδα του θα αναταράξει σ' όλον το κεφάλι, με την απάτη του σ' αυτή οργισμένος. Θα γίνει αυτό που λέω. Ατέλεστο δεν πρόκειται να μείνει. Όμως Μενέλα, αβάσταχτη η οδύνη μου, θα μείνει, αν μου πεθάνεις. Αν κόψει τη ζωή σου τώρα η μοίρα του θανάτου. Στο διψασμένο Άργος θα γυρνούσε τότε βουτυγμένο στην τροπή. Θα αποζητούσαν ανυπόμονα οι αργίτες στην πατρίδα. Εδώ θα αφήναμε και την αργία Ελένη, καύχημα δικό τους, στους Τρώες και στον Πρίαμο. Θα σάπιζαν τα κόκαλά σου σε αυτή την ξένη γη της Τρίας, όπου ασυντέλεστο το έργο μας θα πόμενε. Και κάποιος τότε από τους ξυπασμένους Τρώες, πάνω στο μνήμα σου πηδώντας εσένα, του ευγενικού Μενέλαου, θα πει: έτσι ας χορτάσει ο Αγαμέμνον και για τους άλλους στη χολή του, όπως χαράμισε και τώρα, κουβανώντας τόσο στρατό των Αχαιών. Και να που πίσω γύρισε στην έρμη του πατρίδα με τα καράβια του αδιανά, αφήνοντας κουφάρι το γενναίο Μενέλαο. Αυτά κάποιος θα πει και μένα τότε, να ανοίξει να με καταπιεί η γη. Κουράγιο ο Δίνοντας, του μίλησε ο ξανθός Μενέλαος. Θάρρος, μη σπέρνεις τέτοιο πανικό στο στράτευμα των Αχαιών. Δεν χώθηκε ευτυχώς βαθιά η σουβλερή Σαΐτα. Πρώτος την κράτησε ο στολισμένος μου ζωστήρας. Πιο κάτω το ζωνάρι με χάλκινη τη δέση του, δουλειά καλών μεταλλουργών. Ανταποκρίθηκε ο ηγεμόνας Αγαμέμνου. Από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή, Μενέλαε, ακριβέ μου. Κι όσο για την πληγή θα τη φροντίσει ένας γιατρός, βάζοντας πάνω φάρμακα, τους μαύρους πόνους να γλυκάνουν. Τελειώνοντας, τράφηκε στον Ταλθίβιο τον αξιοκήρυκα. Ταλθίβιε, φτερά στα πόδια σου. Και φέρε εδώ αμέσως το Μαχάωνα, το γιο του Ασκληπιού, του θεϊκού θεραπευτή. Να έρθει να δει του Ατρέα τον γιο, τον πολεμόφυλο Μενέλαο, που κάποιος με το βέλος τον σημάδεψε. Το Ξώτης πρώτος, ίσως από τους Τρώες μπορεί από τη Λυκία. Καύχημα για τον ίδιο, πένθος για μας. Τόσο του μίλησε και ο κήρυκας υπάκουσε το λόγο του. Έτρεξε ανάμεσα στο ασκέρι των χαλκοκύτωνων Αργίων, ψάχνοντας με το μάτι του να βρει τον ξακουστό Μαχάωνα. Τον ανακάλυψε κάπου να στέκει και γύρω του πυκνές σειρές πολεμιστών ασπιδοφόρων που έφτασαν μαζί του από την Τρίκη την υπότροφη. Κοντά του στάθηκε, του μίλησε και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά. Κίνησε αμέσως γέ του Ασκληπιού. Ο ηγεμόνας Αγαμέμνον σε καλεί. Έλα να δεις τον πολεμόφυλο Μενέλαο, τον ηγεμόνα των Αργίων, που κάποιος με το βέλος του τον έχει σημαδέψει, από τους Τρώες ίσως, μπορεί και από τη Λυκία. Μιλώντας τον ξεσήκωσε και αμέσως κίνησε περνώντας τα αργίτικα στρατά. Φτάνει εκεί που ήταν λαβωμένος ο ξανθός Μενέλαος
και γύρω του συγκεντρωμένοι των Αχαιών οι άριστοι, κάνοντας κύκλο. Στη μέση στάθηκε ο ισόθεος ήρωας. Με μιας του τράβηξε το βέλος από το σφιχτό ζωστήρα και έσπασαν να την τράβηξει τα νύχια της Αΐτας. Μετά του λύνει το στολισμένο του ζωστήρα, ύστερα από κάτω το ζωνάρι με χάλκιν τη δέση του, δουλειά καλών μεταλλουργών, φτάνοντας τέλος στην πληγή, εκεί που σφήνωσε πικρό το βέλος. Το αίμα βίζαξε και έβαλε παν φάρμακα πραεντικά με γνώση, αυτά που φιλικά προσπόρισε ο Χείρον στον πατέρα του. Όσο εκείνοι φρόντιζαν τον Μενέλαο με τη βαριά φωνή, ανασυντάσσονταν τα πλήθη ασπιδοφόρων τρώων. Φορούσαν πάλι τα όπλα τους. Τη μάχη αναθυμούνται. Και τότε πια δεν έβλεπε στο γαύρο Αγαμέμνονα αφημένο, ούτε να σκιάζεται, ούτε και τον αγώνα να αποφεύγει, αλλά μιαν ώρα αρχίτερα να θέλει πάλι στη μάχη να γυρίσει. Πεδίο δόξας για γενναίους. Παράτησε τ' άλογα που χλιμήνριζαν σ' αμάξι στολισμένο με χαλκό να τα φυλάει παράμερα ένα παιδόπουλο, ο Ευρυμέδων, γιος του Πτολεμαίου, του πήρε ο εγγονός, έχοντας εντολή να τα κρατεί αν τύχει και τον πάρει ο κάματος αυτόν που κυβερνούσε ολόκληρο στρατό. Πεζός ο ίδιος στις τάξεις των στρατών περνούσε και μιλούσε. Αν κάποιους Δαναούς τους έβλεπε να σπέβουν πρόθυμοι με τα λογά τους, τους έδινε από κοντά κι άλλο κουράγιο. Αργίτες, ποτέ σας μην αφήσετε να πέσει ο γενναίος πόθος. Στους ψεύτες αρρωγός δεν γίνεται ο πατέρας Δίας. Αυτοί που καταπάτησαν τους όρκους κάνοντας πρώτη την αρχή, αυτόν το τρυφερό τους κρέας θα το σπαράξουν γήπες. Και εμείς θα σύρουμε στα πλοία μας νήπια και γυναίκες, όταν μια μέρα θα πατήσουμε το κάστρο τους. Τους άλλους όμως, όσους τους έβλεπε αναποφάσιστους μπροστά στην άγρια μάχη, αυτούς με λόγια θυμωμένα τους απόπερνε. Αργοί φαφλατάδες, άναντροι, ξετσίποτοι, γιατί μου καθέστε έτσι ζαρωμένοι, σαν ελαφόπουλα? Πόλη τη μέρα τρέχοντας τον κάμπο, μετά σταμάτησαν και δεν τους περισσεύει όρεξη καμιά και δύναμη. Όμοια κι εσείς, παράλυτοι μου στέκεστε, ανόρεχτοι για μάχη. Ή μήπως περιμένετε πρώτα να έρθουν οι Τρώες εδώ, που τα καλόπριμα καράβια μας τραβήξαμε στις γκρίζας θάλασσα στο Περιγιάλι, να δείτε τότε μήπως του Κρόνου ο γιος βάλει το χέρι του? Έτσι εκείνος κυβερνώντας, στις τάξεις του στρατού περνούσε. Οπότε φτάνει στον ουλαμό των κριτικών, την ώρα που αρματώνονταν γύρω στον αρχηγό τους, τον φημισμένο Ιδωμενέα. Ο Ιδωμενέας, δυνατός σαν κάπρος, πρώτος στους πρώτους. Πιο πίσω ο Μυριώνης, ξεσηκώνοντας τους τελευταίους της παράταξης. Χάρηκε βλέποντας τους δυο ο ηγεμόνας Αγαμέμνων. Γύρισε στον Ιδωμενέα και μαλακά του μίλησε. Ιδωμενέα, εσένα από όλους περισσότερο τιμώ τους Δαναούς που τρέφουν γρήγορα πουλάρια, τόσο στον πόλεμο όσο και στις υπόλοιπες δουλειές. Όταν το δείπνο στρώνεται και από τους κρατήρες το παλιό κρασί κερνούν φλογάτο να το πιούν οι πιο σπουδαίοι αργοί, οι άλλοι μακριμάλιδες αργίτες πίνει ο καθένας μετρημένα. Η κούπα όμως η δική σου, πάντα ξέχυλη, σαν τη δική μου. Να πιείς όσο τραβάει η ψυχή σου. Εμπρός. Τώρα στη μάχη δείξε το ποιος πενεύεσαι πως είσαι. Ανταποκρίθηκε στα λόγια του ο Ιδωμενέας, των κριτικών ο αρχηγός. «Του Ατρέα γεμινιάζεσαι. Εγώ θα μείνω σύντροφος πιστός, όπως το υποσχέθηκα και είπα το ναι από την αρχή.
Άλλους παρότρινε αργίτες μακριμάλιδες. Όλοι μαζί στον πόλεμο να μπούμε. Τώρα που οι Τρώες τους όρκους καταπάτησαν, θανατικό τους μέλετε. Και πένθος, αφού εκείνοι πρώτοι παραβίασαν τον όρκο τους. Έτσι του μίλησε. Και ο Ατρίδης τον προσπέρασε χαρούμενος, πηγαίνοντας τους δύο αίαντες στον ουλαμό τους. Οπλίζονται εν αυτοί και πίσω σύννεφο η πεζή. Πως ο βοσκός απ' τη σκοπιά ψηλά βλέπει το νέφος να σημώνει, καθώς το σέρνει ο ζέφυρος πάνω από το πέλαγος, από μακριά του φαίνεται πιο μαύρο και από πίσα. Να φτάνει στα πελάγι κρεμασμένο φέρνοντας καταιγίδα. Τον πιάνει τότε τρόμος βλέποντας και συμμαζεύει στη σπηλιά τα πρόβατά του. Έτσι κοιτάξεις αρχοντικών παλικαριών, πλάι στους αίαντες πυκνές κινούσαν. Μαύρες κι αυτές. Με τις ασπίδες και τα δόρατα να κυματίζουν στον αέρα. Τους είδε και τους χάρηκε ο Αγαμέμνων με το κύρος του. Και ευθύς τους μίλησε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Αίαντες, ηγεμόνες των Αργίων φορώντας χάλκινους χιτώνες, διαταγές εσάς δεν δίνω. Ατέριαστε σε εσάς οι προσταγές μου, τόσο καλά που οι δυο παρακινείτε τον στρατό. Ήθε δια πατέρα Αθηνά και από όλων τέτοιο γενναίο φρόνημα, όλοι να είχαν μέσα τους. Τότε κι η πόλη του βασιλικού Πριάμου εχμάλωτη θα σπάραζε στα χέρια τα δικά μας. Μιλώντας, τους παράτησε και πήγε σ' άλλους. Πέφτει πάνω στον Έστορα. Αγορητή με λαγαρή φωνή της Πύλου, σε τάξη να βάζει τους δικούς του. Στη μάχη να τους παροτρύνει γύρω από τον Χρώμιο, τον Πελάγοντα και τον Αλάστορα, τον Έμονα, τον Βίαντα, αρχηγικό ποιμένα του στρατού. Έστεινε πρώτους τους υπείς με τάλογα και τάρματα και πίσω τους πεζούς, πολλούς και τιμημένους στο φράγμα του πολέμου. Τους άσημους τους στρίμωξε στη μέση. Έτσι που θέλοντας και μην να πολεμά ο καθένας απ' ανάγκη. Πρόσταξε τους υπείς δίνοντας εντολή να συγκρατούνε τα άλογα, να μην τα αφήνουν λεύτερα μες στη βαβούρα. Κανείς περήφανος για την υποτική του τέχνη και το θράσος του να μην θελήσει μόνος μπροστά στους Τρώες βγαίνοντας να πολεμήσει ή και να φύγει πίσω. Έτσι μικραίνει η δύναμή σας. Αν όμως κάποιος με το αμάξι του φτάσει σε ξένο αμάξι, ας πέσει πάνω με το δόρυ του. Αυτό συμφέρει περισσότερο. Έτσι και οι πιο παλιοί πόλεις και τύχοι πόρθησαν, έχοντας μέσα τους ξύπνιο μυαλό και τόσο θάρρος. Με τέτοια λόγια ο γέροντας, με τη γνωστή του γνώση, τους έσπρωχνε στον πόλεμο. Τον είδε και τον χάρηκε ο ηγεμόνας Αγαμέμνων και αμέσως τον προσφώνησαν με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Ας ήταν γερό, όπως τα στήθη σου το θάρρος θάλει, έτσι να ακολουθούσαν και τα πόδια σου. Μακλώνει και αυτά ορμή, αλλά σε κόβουν τώρα τα βαριά γεράματα. Μακάρι άλλον να βασάνιζαν και εσύ ανάμεσα στους νέους να χαιρώσουν. Ανταποκρίθηκε στα λόγια του ο υπήλατος Γερίνιος Νέστορ. «Για του Ατρέα, κι εγώ θα το ήθελα να είμαι ακόμα αυτός που ήμουν τότε που σκότωσα το θείο Ερεθαλίωνα, αλλά οι θεοί δεν δίνουν στους ανθρώπους μαζωμένα τα καλά. Αν ήμουν τότε κούρος, τώρα έχω συντροφιά μου τα γεράματα. Ωστόσο και έτσι που είμαι, θα δίνω στους υπείς μου συμβουλές, με τις βουλές και με τα λόγια μου. Η χάρη αυτή στους γέροντες ανήκει». Έτσι του μίλησε και ο γιος του Ατρέα χαρούμενος προσπέρασε. Πιο κάτω πέτυχε το Μενεσθέα, του Πετεού το γιο, σπουδαίο καβαλάρι, και γύρω του
Αθηναίοι. Ξέρουν αυτοί τι πάει να πει πολεμική κραυγή. Κοντά τους έστεκε ο Οδυσσέας, πολυμήχανος, έχοντας πλάι του ακούραστους τους κεφαλήνες στημένους σε παράταξη. Δεν είχε φτάσει ακόμα εκεί η ταραχή της μάχης. Τώρα ετοιμάζονταν να χτυπηθούν των Αχαιών οι παρατάξεις με Τρώες υποδαμαστές. Προς το παρόν περίμεναν στη θέση του συγκρατημένοι πρώτα να δουν να προπορεύεται άλλη αργήτικη κολόνα και πρώτη αυτή ορμώντας τον πόλεμο να αρχίσει με τους Τρώες. Ο Αγαμέμνων όμως, ηγεμόνας του στρατού, τους αποπήρε λόγια φωνάζοντας που σαν πουλιά πετούσαν. «Εσύ, του Πετέου ο γιος από βασιλική γενιά, και εσύ, στους πονηρούς δόλους δαιμόνιε, που το δικό σου μόνο κέρδος σκέφτεσαι, γιατί παράμερα αζαρώνετε και περιμένετε τους άλλους? Θα τέριαζε εσείς στημένοι ανάμεσα στους πρώτους να αντικριστείτε με τις μάχες στη φωτιά, όπως πρώτοι ακούτε και το κάλεσμα στο φαγοπότι κάθε φορά που στρώνουμε τραπέζι οι Αχαιοί. Σας έρχεται καλά εκεί ψημένα κρέατα να τρώτε, να πίνετε σε κούπες το γλυκό κρασί όσο τραβάει η ψυχή σας. Μα τώρα εδώ θα θέλατε να δουν πρωτύτερα τα μάτια σας ίσα με 10 αργήτικες κολόνες να μάχονται μπροστά από σας με τον ανέσπλαχνο χαλκό». Λοξά κοιτάζοντας, ο Οδυσσέας πολύστροφος ανταποκρίθηκε. Του Ατρέα γέ, τι λόγος πάλι αυτός που βγήκε από το στόμα σου? Πώς σου κατέβηκε να πεις πως τάχα εμείς από τον κίνδυνο της μάχης φεύγουμε, κάθε φορά που οι Αχαιοί στους ώμους μας σηκώνουμε το βάρος του άγριου πολέμου? Θα δεις, αν θες και αν τόσο νοιάζεσαι, του Τηλεμάχου τον πατέρα, πρόμαχος τώρα, να αντικρίζεται με Τρώες προμάχους. Λοιπόν, τα λόγια σου δεν έχουν βάση. Χαμογελώντας, ανταπάντησε ο ηγεμόνας Αγαμέμνων. Βλέποντας πως τον θύμωσε, πήρε πίσω το λόγο του. «Λαερτιάδη, Διογέννητε, πολύστροφε Οδυσσέα, όχι, εσένα δεν σε ελέγχω, ούτε σου δίνω προσταγές. Ξέρω καλά τα φιλικά σου αισθήματα, πως θέλεις το καλό μου. Φρονείς ό,τι φρονώ κι εγώ. Έλα λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε αργότερα, αν κάτι υπόθηκε στραβό. Να τα σκορπίσουν όλα στον αέρα, οι θεοί». Είπε όσα είπε και τους άφησε. Πιο κάτω πέτυχε το Διομήδη, γιο του Τιδέα, γενναία ψυχή, να στέκει εκεί μετάλογα και το γερό του αμάξι. Στο πλάι ο Σθένελος, στιτός, του Καπανέα ο γιος. Τον είδε ο ηγεμόνας και τον πείραξε ο Αγαμέμνων με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Κρίμα για του Τιδέα εσύ, του υποδαμαστή και εμπειροπόλεμου. Τι μου ζαρώνεις? Γιατί μου ψάχνεις γεφυρώματα πολέμου? Τέτοια καμώματα δεν άρεζαν καθόλου στον Τιδέα. Έβγαινε αυτός πάντα μπροστά με τους εταίρους του να πολεμήσει τον εχθρό. Το μαρτυρούν όσοι τον είδαν αγωνίζεται. Εγώ δεν έτυχε να πέσω πάνω του και δεν τον είδα. Όμως αυτοί τον έλεγαν ασυναγώνιστο. Όπως τη μέρα εκείνη που μπήκε στις Μυκήνες, δίχως πόλεμο, φιλοξενούμενος μαζί με τον ισόθεο Πολυνίκη, στρατό για να μαζέψει. Ήτανε τότε που πολεμώντας ήθελαν τα ιερά της Θήβας τύχη να πατήσουν και από τους Μυκηναίους γύρευαν καλούς συμμάχους. Εκείνοι δέχτηκαν να δώσουν. Είπαν το ναι, σ' ό,τι τους ζήτησαν. Ο Δίας όμως τους απέτρεψε με τα κακά σημάδια του. Αυτοί λοιπόν ξεκίνησαν και δρόμο παίρνοντας στον Ασοπό βρεθήκαν, πνιγμένων μες στους σχήνους και στα βούρλα. Οπότε οι Αχαιοί έστειλαν πέρα τον Τιδέα με μήνυμα. Και πήγε αυτός. Απάντησε πολλούς καδμίους εκεί να τρώνε και να πίνουν στα δώματα του γάβρου Ετεοκλή. Και μολονότι ξένος δεν φοβήθηκε. Υπέας ο Τιδέας φοβερός. Μόνος αυτός
ανάμεσα στο πλήθος των Καδμίων. Τους προκαλούσε να παραβγούν στα αθλήματα μαζί του και έβγαινε σ' όλα νικητής. Είχε την Αθηνά στο πλάι παραστάτη. Εκείνη τότε οι Καδμίοι, άξιοι καβαλάριδες, χολώθηκαν. Πήγαν και τους στήσαν στο γυρισμό σφιχτό καρτέρι, 50 νιούς με 2 αρχηγούς. Τον Μαίωνα, το γιο του Έμωνα, ωραίο σα Θεό, και του Αυτόφωνου το γιο, τον Πολυφόντη, στη μάχη ανυποχώρητο. Και μολατάφτα ο Τιβέας στον μαύρο χάρο τους ξαπόστειλε, τους σκότωσε όλους. Και μόνο έναν άφησε σπίτι του να γυρίσει, τον Μαίωνα που γλίτωσε, γιατί φοβήθηκε σημάδια θεϊκά. Τέτοιος υπήρξε ο ετωλός Τιβέας. Μόνο που γέννησε ένα γιο στον πόλεμο χειρότερο. Ανώτερο, μόνο στα λόγια. Έτσι του μίλησε. Ο Ανδρείος όμως Διομήδης λέξη δεν είπε. Σεβάστηκε τα λόγια του άξιου ηγεμόνα. Ανταποκρίθηκε όμως του τιμημένου καπανέου γιος. Για του Ατρέα, τέρμα τα ψέματα. Ξέρεις εσύ καλά την πάσα αλήθεια. Εμείς καφιόμαστε πως είμαστε από τους πατέρες μας ανώτεροι. Εμείς τη στίβα της Επτάπυλης πατήσαμε το χώμα. Μάλιστα με λιγότερο στρατό που φέραμε κάτω από τα τείχη της, δίνοντας βάση στα σημάδια των θεών με τη βοήθεια του Διός. Εκείνοι όμως από σφάλματα δικά τους επήγαν του χαμού. Λοιπόν, μη λες πως άξιζαν ίδια τιμή οι πατέρες μας με εμάς. Τον κοίταξε λοξά ο Ανδρείος Διομήδης και έτσι του μίλησε. Φίλε, σταμάτα και άκουσε τι θα πω. Δεν με προσβάλλει εμένα ο Αγαμέμνον, ποιμένας του στρατού, που παροτρύνει τώρα να βγουν στη μάχη οπλισμένοι οι Αχαιοί. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δόξα, αν ίσως και πατήσουν την Τρία οι Αχαιοί, αν το απόρθητο ήλιο εκπορθήσουν. Σε αυτόν όμως θα πέσει και το μέγα πένθος, αν γκρεμιστούν οι Αχαιοί. Εμπρός λοιπόν εμείς οι δυο να θυμηθούμε τώρα την αδάμαστη αλκή μας, είπε, και πάνωπλος πηδά στο χώμα από το αμάξι. Πηδώντας, άγρια βρόντιξε στα ηγεμονικά του στήθη ο χαλκός, τόσο που θα μπορούσε και ο πιο ατρόμητος να τρομοκρατηθεί. Πως την Πολύβο η νακτή ψηλά σηκώνει με τις ρηπές του ο Ζέφυρος το κύμα της θαλάσσης, τόνα κατόπιν του άλλου. Πρώτα βαθιά στο πέλαγος εργεύει, ύστερα σπάζει στη στεριά βαριά βογκώντας, τέλος στους κάβους κορυφώνεται κυρτό, ξερνώντας αλυσάχνη, παρόμοια και των Δαναών οι φάλαγγες, επάλληλες και ατέλειωτες, η μια πίσω από την άλλη, προχωρούσαν να μπουν στη μάχη. Κάθε αρχηγός να ηγεμονεύει τους δικούς του, και εκείνοι αμίλητοι τραβούσαν μπρος. Δεν θα έλεγες πως έρχεται τόσο στρατός ξοπίσω και έχει φωνή στο στήθος. Με φόβο και σιωπή δέχονταν τα προστάγματα, και από τα στυλπνά τους όπλα που τα φορούσαν συνταγμένοι σκόρπιζε ολόγυρα μια λάμψη. Αντίκρι οι Τρώες, σαν ταρνιά στη στάνη πλούσιο αφέντη.
Χιλιάδες στέκουν για να τους αρμέξουν το λευκό τους γάλα. Και ακούγοντας τα προβατάκια να βελάζουν, αντιφωνούν με τα δικά τους τα βελάσματα. Αλλά λιτός παρόμοιος σηκωνόταν και από τον τρόον τον ευρύχωρο στρατό. Δεν ήταν σ' όλους ίδιος της φωνής ο ήχος ανδρών που συναχτήκαν από τόσα μέρη και που μιλώντας έσμιξαν αλότριες γλώσσες. Αυτούς ο Άρης τους ξεσήκωνε, τους άλλους η Παλάδα, λάμποντας στα μάτια, και τους αντάμωναν ο Δήμος που φοβίζει, ο φόβος που φοβάται, και μάπλιστη την όρεξή της η Έρης του αντρόφωνου Άρη αδελφή, πιστή του σύντροφος, μικρή και λίγη όσο οπλίζεται, ύστερα γιγαντώνη, και ενώ τα πόδια της πατούν τη γη, με το κεφάλι της τον ουρανό στηρίζει. Αυτή και τότε μοίραζε το μίσος, περνώντας από τη μια μεριά στην άλλη, για να βγατήσει ο στεναγμός της μάχης. Όταν οι δυο στρατοί συνέπεσαν στον ίδιο χώρο, συνέβαλαν σκουτάρια, δόρατα και τις ανάσες τους. Πολεμιστές χάλκινους θώρακες ντυμένοι. Και όταν συγκρούστηκαν αφαλωτές οι ασπίδες, ακούστηκε ο ρημαγδός ανίκουστος. Αχώριστη η αλλαλαγμή και η στεναγμή όσων τον όλεθρο σκορπούσαν και εκείνων που στον όλεθρο γλιστρούσαν, καθώς το αίμα τους πλημμύριζε τη γη. Πως χυμαρόδης ποταμοί από τα όρη κατεβαίνοντας συμβάλλουν σε φαράγγι το νερό του θυμωμένο, και εκείνο κρουνιδών στο χάος πέφτει της βαθιάς χαράδρας, ενώ ο βοσκός από μακριά ακούει επάνω στο βουνό το γδούπο και στοχάζεται. Παρόμοια ακούστηκαν να σμίγουν αλλαλαγμοί και στεναγμοί. Πρώτος ο αντίλοχος σκοτώνει στους τρόες ανάμεσα έναν αγωνιστή και πρόμαχο λαμπρό. Τον έλεγαν Εχέπολο και ήτανε του Θαλήσιου γιος. Πρόλαβε και το δόρι βρήκε ίσα το κέρατο της περικεφαλαίας που ανέμιζε η αλογίσια ουρά της. Και η χάλκινη αιχμή σφινώθηκε στο μέτωπο. Πέρασε μέσα από το κούτελο και το σκοτάδι κάλυψε τα μάτια. Ευθύς γκρεμίστηκε. Σαν πύργος, όπως οριάστηκε στην άγρια μάχη. Μόλις τον είδε γκρεμισμένο, τρέχει και από τα πόδια τον τραβούσε με τη γνωστή τοποκοτιά γιος του Χαλκόδοντα, ο Ελεφίνορ, τον μεγαλόψυχο ναυάντων αρχηγός. Σκυφτός τον έσερνε με βιάση, θέλοντας να του πάρει τάρματα κάτω από τα βέλη. Όμως πολύ δεν κράτησε η ορμή του, γιατί καθώς τραβούσε τον νεκρό, τον είδε ο γενναίος Αγίνορ σκυμμένο να αφήνει το πλευρό του ακάλυπτο από την ασπίδα και τον σημάδεψε. Το χάλκινο κοντάρι τον κατέλυσε. Έτσι εκείνου κόπηκε η ζωή.
Όμως ανάβει επάνω του μάχη μεγάλη και φρικτή τρώων και αχαιών, που χύμιξαν σαλίκι να φαγωθούνε μεταξύ τους, κλαδεύοντας ένα στον άλλο. Τότε ξεχώρισε και σκότωσε ο Τελαμόνιος Αίας του Ανθεμίωνα τον γιο. Παλικαράκι, ανύπαντρο. Τον είπαν Σιμωήσιο, γιατί στις όχθες του Σιμώη η μάνα του τον γέννησε. Από την Ίδα κατεβαίνοντας, όπου μαζί με τους γονείς της πήγε να δει τα πρόβατά τους. Όμως ο γιος δεν πρόλαβε να ανταποδώσει στους δικούς του τα τροφεία. Τόσο νωρίς του κόπηκε το νήμα της ζωής. Τον δάμασε το δόρυ του μεγαλόψυχου Αίαντα. Καθώς το παλικάρι προπορεύτηκε, τον σημαδεύει και τον βρίσκει στο δεξί βυζί. Χάλκινο το κοντάρι, περνώντας από τον ώμο, βγήκε αντίκρι. Και όπως κυλίστηκε στο σκονισμένο χώμα, έμοιασε με μια σκούρα λευκά. Πλάι σε μεγάλο βάλτο φυτρωμένη, ψηλόλιγνη σε υγρό λιβάδι, με τα κλαδιά να στεφανώνουν μόνο την κορφή της. Αμαξομάστορη την είδε και με το μαύρο του πελέκι την τζεκούρωσε να την λυγίσει σε τροχόγυρο για το περίλαμπρο άρμα του. Και αυτή, πεσμένη τώρα στου ποταμού την όχθη, αποξηραίνεται. Όμοια τον Σιμωήσιο, βλαστάρι του Ανθεμίωνα, ο θείος Αίας τον κλάδεψε και τον γυμνώνει. Όμως την ώρα του ο Πριαμίδης Άντιφος, ντυμένος στον αστραφτερό του θώρακα, μπήκε στη μέση και έριξε το μητερό του δόρυ. Και όπως αστόχησε, αντί του Αίαντα, βρίσκει το Λεύκο, φίλο του Οδυσσέα, πολύτιμο, και τον πληγώνει στα χαμνά, καθώς εκείνος το νεκρό τραβούσε προς το μέρος του. Αμέσως πάνω στο νεκρό κορμί σωριάζεται, που του φύγει από τα χέρια. Βλέποντας πως ο φίλος του σκοτώθηκε, χολώθηκε ο Οδυσσέας, βαριά. Στην πρώτη βγαίνει κι αυτός γραμμή, με το λαμπρό του κράνος, φτάνει κοντά, στείνεται και του ρίχνει φωτεινό το δόρυ του. Το βλέμμα του άγρυπνο, κοιτάζοντας τριγύρω. Οπισθοχώρησαν οι Τρώες όταν τον είδαν να κοντίζει, κι όμως το βόλι του δεν πήγε στα χαμένα. Βρήκε το Δημοκόοντα, του Πρίαμου τον όθο γιο, που μόλις είχε φτάσει από την Άβυδο, από όπου και τα γρήγορα άλογα. Αυτόν λοιπόν όλος θυμό για τον χαμό του εταίρου ο Οδυσσεύς ακόντισε, πλάι στο μέτωπο. Κι η χάλκινη αιχμή περνά και βγήκε αντικριστά στον άλλο κρόταφο. Σκοτάδι καλύψε τα μάτια του. Βαρύς σωριάστηκε με γδούπο. Βρόντιξαν από πάνω του και τάρματα. Έκαναν τότε πίσω οι Τρώες πρόμαχοι, μαζί τους και ο γενναίος Έκτορ. Τη νίκη τους διαλαλούν οι αργοί, τραβώντας τους νεκρούς και προχωρούν ακάθεκτοι. Όμως τους είδε από τα Πέργαμα ψηλά ο Απόλλων και τους φθόνησε. Στράφηκε προς τους Τρώες φωνάζοντας: «Τρώες υπόδαμοι, αντισταθείτε και μη δηλιάσετε υποχωρώντας τους αργίτες. Δεν είναι πέτρα το κορμί τους, ούτε σίδερο, για να μπορεί να αντέξει στα σαρκοδόρα χάλκινα χτυπήματα. Λείπει από τον πόλεμο και ο Αχιλλέας, ο γιος της Πανωρέας Θέτιδας,
που ακόμη τον θυμό του πλάει στα καράβια του, κλωσά. Πάνω από το κάστρο αυτά προστάζει ο φοβερός Θεός. Αλλά και η θυγατέρα του Διός, η τιμημένη τριτογένεια, τους αχαιούς τώρα εγκαρδιώνει, κυκλοφορώντας ανάμεσα στις τάξεις τους, αν κάποιον έβλεπε να χαλαρώνει. Η μοίρα τότε δένει τον Διώρη, το γιο του Μαριγκαία, που πλάι στον αστράγαλο χτυπήθηκε. Στο πόδι το δεξί, από βαρύ και αγκαθερό λιθάρι. Τον βρήκε ο ηγεμόνας των Θρακών, ο Ιμβρασίδης Πύρος, που μόλις είχε φτάσει από τον Έμο. Άπονη η πέτρα σύντριψε τους στένοντες. Έλειωσε τα οστά. Έπεσε ανάσκελος στο χώμα εκείνος και ξεψυχώντας έτεινε τα δύο του χέρια στους συντρόφους. Όμως ο Πύρος προλαβαίνει και απανωτά στο πρώτο χτύπημα τρέχει και μπήγει το κοντάρι του εκεί, κοντά στον αφαλό. Όλα τα σπλάχνα του χύθηκαν στο χώμα. Με μιας σβήνουν τα μάτια του. Μανά που ο Θώας ο Αιτωλός τον Πύρο τώρα κυνηγούσε. Τον ακοντίζει με το δόρυ του στο στέρνο, λίγο πιο πάνω από το μαστό. «Κίσα στους πνεύμονες», καρφώθηκε ο Χαλκός. Ύστερα βρέθηκε κοντά του ο Θώας, τραβά από το στέρνο το βαρύ κοντάρι, βγάζει το μυτερό του ξύφος, το βύθισε στη μέση της κοιλιάς. Έτσι τον αποτέλειωσε. Μόνο που δεν κατόρθωσε και να τον γδύσει, παίρνοντας τα αρματά του. Πρόφτασαν και του παραστάθηκαν οι Θράκια σύντροφοι, αυτοί που δένουν το μαλλί τους στην κορφή της κεφαλής, κραδένοντας στα χέρια τους μακρόσια δόρατα. Όσο κι αν ήταν μέγας, δυνατός, αντρίος ο Θώας, πίσω τον έσπρωξαν. Και αυτός φοβήθηκε τον πόλεμο τους. Έτσι λοιπόν, πάνω στο σκονισμένο χώμα, κοίτονταν τώρα γείτονες δυο ηγεμόνες, σκοτωμένοι. Ο ένας των Θρακών, ο δεύτερος των Επιών, που χάλκινα πουκάμισα φορούσαν. Κι έπεφταν γύρω τους νεκροί σωρός. Με τέτοια πλούσια σοδιά της μάχης, παράπονο κανείς δεν θα είχε. Φτάνει να τον μπορούσε να είναι εκεί, αλάβωτος από τον Χαλκό, να τριγυρνά απρόσβλητος στη μέση, από το χέρι του να τον κρατεί προστάτης του η Αθηνά Παλάδα και κάθε φωνική βολή μακριά του να τη διώχνει. Γιατί τη μέρα εκείνη Τρώες αρρύθμητοι και ισάριθμοι αχαιοί, πεσμένοι πίστομα πάνω στη σκόνη, έγιναν αξεχώριστοι. Στο πλάι ο ένας τα λουνού. Τυμπανισμένοι. Ευχαριστώ. Ομήρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης.
Ήταν η Ραψοδία Δέλτα. Ερμηνεία Ρένη Πιτακή. Σκηνοθετική επιμέλεια.